Σήμερα όλοι παρακολουθούσαν όσοι ήταν στο γήπεδο ένα συναρπαστικό μάτς. Θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες παίξαν πολύ ωραίο μπάσκετ, επιθετικό μπάσκετ. Η ομάδα μου είχαμε θέμα όσον αφορά τη συγκέντρωσή μας στην άμυνα. Κάποια πράγματα τα οποία δουλέψαμε μέσα στην εβδομάδα δεν τα εφαρμόσαμε στο γήπεδο, κυρίως στο πρώτο μήχρονο, δίνοντας το δικαίωμα στην ομάδα από τα ΠΕΦΚΑ να πάρουν αυτοπεποίθηση, να χτίσουν μια μικρή διαφορά με το τελείωμα του πρώτου μηχρόνου. Στο τρίτο δεκάλεπτο παρουσιαστήκαμε, παρόλο που τονίσαμε πάλι τις ίδιες αδυναμίες, παρουσιαστήκαμε το ίδιο μη συγκεντρωμένοι, θα έλεγα, με αποτέλεσμα να δίνουμε το δικαίωμα στα ΠΕΦΚΑ να είναι το μάτς ισόπαλο και να πιστεύω για την νίκη. Όπως πήγε το μάτς, μου αφήνει εμένα μια γλυκόπικρη γεύση από την άποψη ότι θα μπορούσαμε να είχαμε, βάζοντας την τελευταία βολή 5 δευτερόλεπτα πριν ρίξει το μάτς, να είχαμε διαφορά 4 πόντων και να είχαμε εμείς τα βαντά στα play-out. Αλλά δυστυχώς δεν έγινε. Απ' την άλλη είμαι ευχαριστημένος γιατί μια νεανική ομάδα η οποία στήθηκε το καλοκαίρι με 12-13 διαφορετικούς παίχτες, στάθηκε στο ύψος τους, κατάφερε ένα μάτς το οποίο πήγε στα τελευταία λεπτά να το χτυπήσει και να το κερδίσει στο τέλος. Οπότε έχω μια ευχάριστη έτσι σαν ανάμιση, θα έλεγα. Coach, προπονητική επιλογή, παράταση. Κοιτάξτε να δείτε, εκεί πέρα αυτό που ήθελα να συγκεντρωθεί ο Σταύρος, ο Κουμλέλης, ήταν να βάλει τις βολές. Θέλαμε τη διαφορά, αλλά απ' την άλλη δεν θα μπορούσα να πω ότι και εγώ ήμουν να πάω στην παράταση. Το μάτς πήγε στην παράταση έτσι όπως εξελίχθηκε. Καλώς ή κακώς είχαμε την ευκαιρία να πάμε στην παράταση, να κερδίσουμε το μάτς με 4 πόντους. Κάναμε στην παράταση κάποια λάθη, κάποια τρίποτα στον ευθυνιασμό και κάποια φάουλ εκεί στο κέντρο. Δυστυχώς η απειρία στη δικιά μας της ομάδα μετράει. Είμαστε άπειροι παίχτες. Προσπαθούμε όσο περνάει ο καιρός να μιλήσουμε στα παιδιά, τουλάχιστον να μιλήσουν στα παιδιά και να το κάνω να συνειδητοποιήσω τι εστί Α2 και τι διαφορετικά είναι τα παιχνίδια στο τέλος του σεζόν με την αρχή της σεζόν. Οπότε θεωρώ ότι μετέπειτα θα πάμε καλά και ευελπιστώ να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα ώστε να μείνουμε στην κατηγορία. Καβάλα είχε 2 τελικές πάσεις στο πρώτο μήχρονο. Διαφορά στο τέλος είναι 10 τελικές πάσεις υπέρ του ΠΕΦΚΑ. 12 λάθη τα ΠΕΦΚΑ. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο αυτό στο να πάει ψηλά το σκορ για την ομάδα του. Εντάξει, στην επίθεση, παρόλο που είχαμε 2 ασίστ, βρήκαμε σκορ και αν θυμάμαι καλά ήταν 38 πόντοι. Έτσι, αυτό μας έδωσε η αντίπαλη ομάδα, αυτό χτυπήσαμε. Μας έδωσε το δικαίωμα να παίξουμε ένας με ένα και χτυπήσαμε αυτό. Δεν έχω παράπονο από την επιθέση. 38 πόντι μέσα στην έδρα σου, εντάξει, είναι καλό σκορ. Το θέμα μας ήταν καθαρά στην άμυνα. 42 πόντι όταν δέχεις το ημίχρονο εκεί πέρα και συνολικά 90. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το λύσουμε και να το δουλέψουμε μέσα στην εβδομάδα, να το διορθώσουμε. Όπως επίσης και χαμένες βολές. Γιατί ήταν το ποσοστό 65% είναι πολύ άσχημο. Σίγουρα και αυτό έχει να κάνει με την εμπειρία των παιδιών. Σίγουρα οι βολές είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί εσείς να λέτε ότι είναι καθαρά προπονητικά κτλ. Πρέπει να κάνουν εξάσεις στις βολές. Αλλά απ' την άλλη να ξέρετε ότι αυτά τα παιδιά, επειδή πρώτη φορά κάνουν πρωταθλητισμό, εννοώ από την άποψη ότι πρέπει να σώσουν την ομάδα. Από αυτή τη λογική έχουν και κάποιο άγχος. Αυτό το άγχος δυστυχώς μας τύχησε όσον αφορά το τομέα των βολών. Μένει μια αγωνιστική, αλλά έχει καθοριστεί ποιος θα είναι. Ουσιαστικά αυτό θα είναι και το ζευγάρι στα play-out. Εντάξει. Ποιος θα έχει το πλεονέκτημα έδρας. Θα δούμε τώρα αγωνιστική. Για να έχουμε εμείς το. Οι ειδικές καταστάσεις θα κρίνουν, τι θεωρείς αυτό το ζευγάρι. Τα πράγματα είναι καθαρά. Κερδίζουμε εμείς τον εθνικό, χάνει οι μαχητές, έχουμε εμείς το αβαντάζ. Αν κερδίσουμε και οι δύο πάλι, θεωρώ οι μαχητές. Ναι, το ίδιο αποτέλεσμα. Χάσουμε και οι δύο, το ίδιο αποτέλεσμα. Οπότε βλέπουμε συνέχεια.